Μάχη για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια και για να επιβάλλουμε κανόνε εντονότερου ανταγωνισμού υπέρ του καταναλωτή, όπω γνωρίζετε, είναι μια μάχη διαρχή. Και στην μάχη αυτή αξιοποιούμε διαρκώ νέα εργαλεία πολιτική, μέχρι να καταλάβουν όλοι, και θα έλεγα ειδικά οι πολιεθνικέ εταιρείε, ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός η ενδυνάμωση της Δημαία και η εντατική έλεγχη η οποία έγιναν τους τελευταίους μήνες στην αγορά κυρίως δύσκολη έλεγχη που αφορούν τους παράγοντες κόστους και κερδοφορία των βασικών προϊόντων που αποτελούν και το καλάθι του νοικοκυριού μας έχουν βοηθήσει να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τους μηχανισμούς λειτουργίας της αγοράς και τα νέα μέτρα τα οποία θα εξειδικεύσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχουν ακριβώς ως στόχο να αντιμετωπίσουν χρόνια στρεβλώσεις, οι οποίες έχουν συσσωρευτεί επί πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά και οι οποίες, δυστυχώς, έχουν γίνει εντονότερες ως αποτέλεσμα της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης. Και έχουν οδηγήσει στο απαράδεκτο φαινόμενο, αντίστοιχα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών, να πολλούνται πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα, από τι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Και αυτό προφανώ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται ανεκτό. Οι παρεμβάσει μα στοχεύουν πρωτίστω σε καθαρέ τιμέ τιμοκαταλόγου, περιορίζοντας τι συνολικέ εκπτώσει των προμηθευτών κατά 30% και μεταφέροντας ε, αντίστοιχα το όφελος στον καταναλωτή ε, αφορούν προϊόντα ευρείας χρήσης όπως καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν, βρεφικές πάνες, ε, οπωροκευστικά. Ειδική πρόνοια θα υπάρχει και για το ζήτημα του βρεφικού χαράτος. Ε, όπου πράγματι είναι παντελώ αδικαιολόγητο, γιατί οι τιμέ στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβότερε από τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, εκεί, όπω θα εξηγήσει αργότερα και ο αρμόδιο υπουργό, θα μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδου, έτσι ώστε οι τιμέ να προσαρμοστούν σε λογικά για την Ευρώπη ε, επίπεδα. Ε, με τα μέτρα αυτά. Σκοπό είναι να διορθώσουμε κατεστημένες στρεβλέ εμπορικές πρακτικέ και βασική μα προτεραιότητα παραμένει η προστασία του καταναλωτή και η εύρυθμη λειτουργία της αγορά. Θα ήθελα τέλος να προσθέσω ότι μας απασχολεί πολύ ω κυβέρνηση η οικονομική επιβάρυνση για τις νέε οικογένειε. Είναι κάτι το οποίο ε, το έχουμε αντιμετωπίσει ήδη μέσα από μια σειρά από μέτρα υποστήριξη των νέων οικογενειών. Θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνηση αυτή ε, θέσπισε από το 2019. Εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται σε δύο δόσεις ύψου 2.000 ευρώ για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην πατρίδα μας. Αυτό βοηθάει πολύ μια νέα οικογένεια με τα πρώτα έξοδα τα οποία συνοδεύουν την γέννηση ενός παιδιού. Αλλά προφανώ υποστηρίζουν και την οικογένεια τους πρώτους μήνες με τις αυξημένες δαπάνες είτε αφορούν σε βρεφικό χάλα, είτε αφορούν σε πάνε, είτε αφορούν σε μονομάντα Και φυσικά έχουμε δρομολογήσει και μια σειρά από άλλε πρωτοβουλίε, όπω η αύξηση του αφορολόγου του κατά 1000 ευρώ για οικογένειε με παιδιά, η αύξηση του επιδόματο παιδιού για του δημόσιου υπαλλήλου, η αύξηση τη άδεια μητρότητα στι ελεύθερε επαγγελματίε και στι αγρότησε. Άρα και τα μέτρα τα οποία θα εξακολουθούν στην συνέχεια θα δούμε και σε, στα πλαίσια μια συνολική πολιτική στήριξη τη οικογένεια και ειδικά των νέων οικογενειών. Αντιλαμβανόμενοι πλήρω το μεγάλο οικονομικό βάρος που η απόκτηση ενό παιδιού συνεπάγεται για μια νέα οικογένεια.